Αγιετός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, τα πνευμάτων δικαίων τα τελειωμένων, την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον, φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην καταπαύσιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου ανοπαύονται ανάπαυσον και την ψυχήν του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά πάσης άδειν και τα σωτήν ασλήσας των πεπαιδημένων. Αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να πάψω. Και και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η Θεώνας πόρος και ίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου. Λέησον μας ο Θεός κρατώ μεγαλαιό σου, δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Λέησον Κύριε, λέησον Κύριε, λέησον. Δόμεθα υπέρ να πάψεις της ψυχής και κοιμημένου δούλου του Θεού Παναγιώτου και υπέρ συγχωρηθήν αυτό παν πλημέλημα εκουσιόντι και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάξιν ψυχήν αυτού ένθεη δικαίω να πάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το θυμάδο Βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθα Κύριο δεηθώμεθα. Ότις η Ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου Παναγιώτου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπονται την τον Άρης Πατρή και του Αναγίου και αγαθό και δοκιάς πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία του ημνήμη. Λοιπόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημών. Ποιος κατάθεσε Στεφάνο. Κατάθεσε Στεφάνο από το Δημοτικό και Γενικό Λύκειο Απερίου. Στη μνήμη του διδασκάλου Παναγιώτη Χρυσοχέρη. Αναγνωρίζουμε την προσφορά σε εμάς.
αναγνωρίζουμε ότι αναβάθμισε τα μαθηματικά που μαζί με το φυσικό τότε τον κύριο Χαροπόγο νέοι καθηγητές αναβαθμίσαν τις θετικές κατευθύνσεις των μαθητών. Ήταν πεισματάρης ο Τσακάρης και επέβαινε πολύ σε αυτούς που γνώριζαν τα μαθηματικά για την περαιτέρω εξέλιξη. Και όλοι εμείς που πήγαμε μετά στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμείς μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε σήμερα ότι με τις βάσεις εκείνων των καθηγητών και όλων γενικά των διδασκόντων του σχολείου μας μπορέσαμε απρόσκοπτα και σε εύλογο χρονικό διάστημα τελειώσαμε τις σπουδές μας. Και δεν ήταν ότι αμείβετο για αυτό που προσέφερε στα ιδιαίτερα που μας έκανε στο σπίτι. Η αμοιβή του, ξέρετε ποια ήταν, μια κούτα τσιγάρα που τότε είσαν την ψεύρετα της Αμερικής για την προσφορά του εμάς σε μαθητές στο φροντιστήριο που μας έκανε. Ήταν πιστός στις ιδέες του. Επέμενε με ζήλο και πλήρωσε για αυτές τις ιδέες. Σε δύσκολες εποχές κομματικής αντιπαράθεσης και πολιτικής αντιπαράθεσης μετετέθηκε από την αγαπημένη του Κάρπαθο ανά την Πελοπόννησο και στην Αθήνα. Εκεί διέπρεψε σαν διευθυντής στο σχολείο και τιμήθηκε σήμερα όλοι στο Πειραιά μιλάνε για τον Τσακάρη, τον διευθυντή του σχολείου που υπηρέτησε. Εύχομαι και οι σημερινοί καθηγητές με τον ίδιο ζήλο να ασκούν το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Διότι αν πράγματι λειτουργούμε και προσφέρουμε τα παιδιά με τη θέλησή μας, με τη δύναμή μας και με την καρδιά μας αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε, τα παιδιά είναι αυτά τα οποία αύριο θα αναγνωρίσουν το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζει, σας εύχεται χρόνια πολλά. Καλή πρόοδο στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς και φώτιση προπάντων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα, στο τέλος της εορτής, θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση της λαχιοπόρου του δημοτικού μας. Ευχαριστούμε όσους μας στηρίξανε έως τώρα, όσους στήριξαν και το μπαζάρι των δασκάλων και των παιδιών μας και του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων. Έχει γίνει ήδη η αγορά ενός πολυμηχανήματος φωτοδημικού και στη συνέχεια θα γίνει και η αγορά ενός διαδραστικού ακόμα πίνακα απαραίτητο για τα παιδιά και τους δασκάλους και μιας μικροφωνικής συσκευής, θα το πω, μικροφωνικής. Υπάρχουν λαχνοί ακόμα, 2,5 ευρώ για το κόστος του κάθε λαχνού. Θα ευχαριστούμε όσοι μας στηρίζουν. Καλή συνέχεια, παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο να ευλογήσει τη φίδα του Δημοτικού. Δημοτικού, συγγνώμη. Δημοτικού. Έχει προηγηθεί και η κοπή της φίδας της Ομονίας και του Πρωτέα. Σωθήνε τα σπληκάς ημών.
Χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε ευλογημένη χρονιά. Και θα χρηματοδοτηθεί από τις ωραίες αυτές για 5 περίπου χρόνια
στους μαθητές που αρίστευσαν, στο μαθητή που αρίστευσε τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις. Και επιβραβεύει την αριστεία του σχολείου, των μαθητών μας, και αναγνωρίζει το ρόλο όλων όσοι έχουν συνεισφέρει σε αυτό. Μαθητές, δάσκαλοι, φροντιστές και γονείς. Και φυσικά, πάνω απ' όλα, ο Θεός μας, ο οποίος φροντίζει τα παιδιά. Κάθε χρόνο, φιλοδοξούμε να αφιερώνεται η γιορτή σε ένα επιφανή εκπαιδευτικό του νησιού μας. Έτσι, για να θυμηθούμε και να αναδεικνύουμε και αυτό το ρόλο. Το βραβείο είναι ένα χρηματικό βραβείο και μια θετική πλάκα που θα δείτε αργότερα. Όπως είπαμε και στην Προπεδικίδιο, στο τέλος της διαδρομής του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά και στο τέλος της διαδρομής των παιδιών, θέλουμε τα παιδιά των 18 χρονών που αποφοιτούν από το Γενικό Λύκειο περί Καρπάθου, που αριστεύουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, που ετοιμάζονται να ανοίξουν τα φτερά τους στη ζωή, αυτά τα παιδιά θέλουμε να επιβραβεύσουμε σε μια συμβολική χειρονομία. Γιατί είχαμε και αυτά ένα αγώνα, που δεν θα τελειώσει βέβαια, τότε αρχίζει, γιατί κέρδισαν μάχες, κυρίως κάτω από ανοίξωρες εκπαιδευτικές συνθήκες στο νησί. Και μαζί με αυτό, δάσκαλους, γονείς και φροντιστές. Συγγνώμη, ακούω μόλις το άλλο και σωστά. Κάνε παράκληση, παράκληση. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο δύσκολο για να έχουμε ησυχία, αλλά το παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να φωνάζω. Και είμαι και... έχω και λίγο το λαιμό μου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, για λίγα, να πούμε λίγα λόγια για τον Μιχαήλ Εμμανουήλ Τσαγκάρη και θα συνεχίσουμε μετά στην αποτιμή. Σας πληροφορώ εκ των προτέρων ότι είναι σύντομη παρουσίαση, δεν θα σας κουράσω. Μιχαήλ Εμμανουήλ Τσαγκάρη, λοιπόν, γυμνασιάρχης 1935-2014. Εδώ είναι φωτογραφία από τις πρώτες στιγμές της ζωής του, το 1935, γεννήθηκε στο Αμπέρι, από τον Εμμανουήλ Τσαγκάρη, τον παππού μου και την Θοδυνή Τσαγκάρη, την κοπελιά μου, τον Γιάννη Διακίδου. Εδώ είναι μια φωτογραφία 4 ετών στο Αμπέρι. Το ρολόι που φοράει εκεί πέρα, το... δεν ήταν δικό του να το έβαλε για να κάνει τη φωτογραφία. Εδώ μια νοσταλγική φωτογραφία από το Δημοτικό Σχολείο Απερίου που φοιτησε περίπου την εποχή που ήταν και εκείνος εκεί. Βλέπουμε την Μαρίσα Καπετανάκη, τον Σακελαρίδη, τον Μανώλη τον Λάβρο, είναι πάνω εκεί, ψηλά είναι οι δάσκαλοι, αριστερά. Εδώ τελειώθηκε το γυμνασίου το 1955. Διάφοροι καθηγητές εκείνης εποχής. Εδώ είναι με το σακάκι, βλέπετε υπήρχε άλλος κώδικας ετοιμασίας τότε στα σχολεία. Παρακολούθησε λοιπόν το Δημοτικό και Γυμνάσιο Απερίου εν το μέσο της εκατοκρατίας, δύσκολες εποχές και τότε, είχαμε τους τωρινούς μας συμμάχους να είναι οι χειρότεροι δυνάστες της Καρπάθου και της Δωδεκανήσου. Σας θυμίζω ότι η Ιταλία διώξε το μισό δωδεκανησιακό πληθυσμό. Και εκείνη την εποχή λοιπόν, παρόλο που οι Απερίτες και άλλοι Καρπάθοι, η Ομόνια και η κοινότητα έκτισαν αυτό το εκπαιδευτήριο, οι Ιταλοί φρόντισαν εκείνη τη στιγμή να διακόψουν τα επαφή με τα ελληνικών. Και έτσι διέκοψε και ο ίδιος τις σπουδές του. Μετά, το 1956 εγγράφει στο Πανεπιστήμιο, το 1956, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως μαθηματικός, όπου φοιτησε το 1960. Εδώ είναι μια φωτογραφία με τη γιαγιά του, την Κοκόνα Διακίδη. Εκείνη την εποχή συνηθιζόταν να συνοδεύουν τους φοιτητές και κάποιοι γιαγιάδες, παππούδες, γονείς. Εδώ είναι στο εργαστήριο φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά κατατάσσεται στο σώμα μηχανικών, πεζικού, για 2 χρόνια, όπου απολύθηκε το 1962. Το 1962 παντρεύεται και τη μητέρα μου Βάσο Δημητρίου Κρυσίδου, εγκαταλείποντας, έτσι όπως είχε πει, τα σχέδια για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Κάποιος συγγενής, ο Διακίδης, νομίζω, του είχε φουσκώσει τα μυαλά να πάει εκεί, οπότε λέει τα εγκατέλειψε όλα αυτά και ήρθε εκεί. Το 1962 λοιπόν στην Κάσο, διορίζεται ως καθηγητής μαθηματικός
και ξεκινάει την καριέρα του, την εκπαιδευτική του καριέρα. 53 χρόνια πριν, όπως ήταν σήμερα, είναι η εορτή των Τριών Ιεραρχών στην Κάσο το 1963. 53 χρόνια πριν. Η αποκλειές του 63. Από το 1962 λοιπόν μέχρι το 1983, για 20 περίπου χρόνια, υπηρετεί την Κάρπαθο, το Περιφερειακό της Καρπάθου ως μαθηματικός και προάγεται διαδοχικά στη θέση του Διευθυντού Λυκείου. Ταυτόχρονα γεννηθήκαμε εμείς, τέσσερα παιδιά, Μανώλης, Δημήτρης, Ανδρέας και Ελπίδα, από το 1963 μέχρι το 1984. Εδώ είναι σε μια σχολική εορτή του γυμνασίου, το Απέρι, το Απέρι το 1970, διακρίνεται δεξιά ο αείμνηστος Ηλίας Ζαβεδάκης, πάνω αριστερά ο Νίκος Ορφανίδης και διάφοροι άλλοι, άλλες φυσιογνωμίες και εδώ τα δύο παιδιά, εγώ και ο αδερφός μου Δημήτρης κάτω. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κινητά, κάποιος λοιπόν ο μαθητής, νομίζω ο Βασίλης και ο Βασίλης, έβαλε κρυφά αυτή τη φωτογραφία, που είναι από τις λίγες που υπάρχουν, το βλέπετε τον πατέρα μου εκεί πάνω. Εδώ, μαζί με τον κύριο Χαροκόπο και τον κύριο Ρωμανιά, να αγορεύουν κατά τη διάρκεια της σχολικής προσευχής. Μετά τη σχολική προσευχή. Εδώ γράφει σε ένα λεύκομα δια τη συνεργασία, τον καλό χαρακτήρα και τη συμπαράστασή σου στο έργο μου, σε ευχαριστώ και σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία και ωφέλιμον αποκατάσταση στο κοινωνικό σύνολο αντάξια των προσδοκιών των γονέων. Ξέρετε, είναι μια άλλη εποχή αυτή όταν συζητάμε τις προσδοκίες. Λίγη ησυχία μας εδώ, παιδιά. Εδώ είναι μερικά από τα αγαπημένα του όργανα της γεωμετρίας. Αν και συνήθιζε να βάζει κατευθείαν στον πίνακα και να κάνει τέλειους κύκλους χωρίς τα όργανα. Εδώ είναι ένα μάθημα άλγεμπρας, όπου οι μαθητές του άλλου τμήματος του κλασικού παραποιούν τις εξισώσεις, έτσι για πλάκα, για να τις βρουν μετά λάθος η επόμενη τάξη και να γίνει χαβαλές. Το 1983 λοιπόν τελειώνει την σταδιοδρομία του στην Κάρπαθο και συνεχίζει να υπηρετεί το 6ο Γυμνάσιο Πειραιά, προάγεται στην Γυμνασιάρχη και ταυτόχρονα υπηρετεί στο Γυμνάσιο Πέλου Κορινθίας, Νίκαιας και Ράλιο Γυμνάσιο Πειραιά. Αυτό είναι το Γυμνάσιο της Νίκαιας, το οποίο υπηρέτησε. Εδώ είναι με το προσωπικό του Ραλίου Γυμνασίου Πειραιά, το οποίο έχει ιδιαίτερη αγάπη και συμπάθεια. Μετά πήρε σύνταξη για λόγους υγείας και τον βράβευσαν οι μαθητές του στην Αμερική το 1985. Το Ράδιο Γυμνάσιο Πειραιά το 1988. Ο Σύλλογος Απεριτών Αττικής η Ομόνια το 2009. Και εδώ το βλέπουμε σε μια συνέβρεση των αποφύτων της τάξης του. Διακρίνεται εδώ ο Μάνος ο Μιχαηλίδης, ο κ. Κριτσιώτης, ο Λαβρινός, ο Μιχάλης και διάφοροι άλλοι. Και σήμερα πηγαίνουμε λίγο γρήγορα, θα τα δημοσιεύσουμε αυτά, να τα δείτε με την υπομονή σας κάποια στιγμή, σε πιο κατάλληλη περίσταση. Αυτά είναι τα δικά μου 30 χρόνια της τάξης. Είναι οι δικοί μου συμμαθητές και είχε παραστεί και ο πατέρας μου εκεί πέρα. Και εδώ αγορεύει από το εργαστήριο της χημίας και μας λέει τις εμπειρίες του και τις κρίσεις της ζωής του. Δυσκολεύομαι να μιλήσω εγώ για το εκπαιδευτικό του έργο, ενδεχομένως ο Βάσο Ταβερνάρης θα μιλήσει περισσότερο γι' αυτό. Πάντως εφάρμοσε και έζησα και εγώ ίδιος με πρωτοποριακές μεθόδους στα μαθηματικά, με αποτέλεσμα την άφηξη των επιτυχών του στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, φυσικά μαζί και με τις προσπάθειες άλλων. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην εποχή του παιδιά κέρδισαν το μαθηματικό βραβείο, το πρώτο μαθηματικό βραβείο στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό,
ο Γιώργος Λογοθέτης και ο Νικήτας Ζαβόλας στη Μαθηματική Εταιρεία. Που είναι το μεγαλύτερο βραβείο μαθηματικό που δίνεται στους μαθητές με κύριο όλα μας. Αγαπούσε τα μαθηματικά, τη μηχανολογία και την ηλεκτρολογία. Ήταν οργανωτικός και επίμονος και συστηματικός στη δουλειά του. Θέλω μόνο να σταθώ εδώ και τελειώνουμε στην κοινωνική του προσφορά. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν μόνο εκπαιδευτικός, αλλά προσέφερε στο χωριό του μαζί με πολλούς άλλους. Γιατί ξέρετε, τίποτα δεν γίνεται σε αυτόν τον κόσμο από έναν άνθρωπο. Μπορεί ένας άνθρωπος να εμπνεύσει, αλλά μετά χρειάζεται και τη συνδρομή των υπολείπων. Ως μέρος λοιπόν της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού της Κίνησης του Ανθρώπου, συνέβαλε στην οργάνωση και λειτουργία του Ελωτριβίου του Απερίου. Η αίθουσα που βρισκόμαστε σήμερα, αυτή τη στιγμή, εδώ, ήταν ένα υπόπεδο εκείνη την εποχή. Είχαν λοιπόν μαζί με τον αείμνηστο Αλέκο Αλεξιάδη το εξής όραμα: να μετατραπεί, να γίνει εδώ πέρα μια αίθουσα συσιτίων, που ήταν συνηθιζόταν εκείνη την εποχή για τους μαθητές. Μια αίθουσα τελετών. Με τη συνδρομή λοιπόν της Εκκλησίας, την οποία παραχώρησε από το υπόπεδο και το ελληνικό κράτος, χτίστηκε ένας σκελετός, εδώ που νομίζω ότι πήγαινε το 5,5 μέγαρο. Και έτσι ξεκίνησε αυτό που σήμερα ονομάζουμε μέγαρο τελετών Απερίου, μετά με τις συνδρομές της Ομόνιας και όλο και έφτασε στο σημερινό στάδιο που βρισκόμαστε. Ξέρετε, κάθε διευθυντής που κατάγεται από το Απέρι, αισθάνεται την ανάγκη να συντηρήσει αυτό το κτίριο. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τις προσπάθειες του Νίκου Παπαγεωργίου. Υπάρχουν προσπάθειες της Βασιλείας Γεργατζούλη τώρα πρόσφατα και τέλος υπάρχει και η προσπάθεια που ο πατέρας μας στην δεκαετία του 70-76-77. Ένα κτίριο που όλοι θέλουμε να διατηρείται σωστά. Μια άλλη δουλειά που δεν γνωρίζει κανείς κόσμος είναι ότι πρωτοστάτησε στην διάνοιξη του δρόμου της Αχάρτας. Το κίτρινο κομμάτι που βλέπετε είναι η πρώτη διάνοιξη του δρόμου. Εκεί αξιοποίησε τις γνώσεις του από το μηχανικό του στρατού και με σχεδόν οδηγώντας μια φουντόζα με τον ίδιο του Αντώνη Παπαδάκη και άλλους, χαράχτηκε το πρώτο κομμάτι του δρόμου, το οποίο αργότερα ολοκληρώθηκε και έφτασε στην Αχάρτα. Ήταν λοιπόν να πω ότι αγαπούσε το χωριό του, αγαπούσε το νησί του, τον σκεφτόταν όσο συχνά μπορούσε και να κάτι να πάρει. Όμως ιδιαίτερα ήταν περίφανος για τους μαθητές του, που με μεγάλη περηφάνεια μιλούσε για τις εθνικές του. Κάθε καλοκαίρι οι μαθητές του ερχόντουσαν, κάποιοι μαθητές του επισκεφτόντουσαν και ένα μεγάλη κουβέντα, κάνεις εσύ εδώ, κάνεις εσύ εκεί. Πάντα σε εμάς στο σπίτι και στο σχολείο μας ανέφερε τον Γιώργο τον Λογοθέτη για παράδειγμα, τον Άφητο Μήτα, τον Σόρζη, πολλούς ανθρώπους της εθνικής που έκανε στη συνέχεια της καριέρας. Όμως είχε και μεγάλες περιπέτειες στην υγεία του. Ξέρετε, έζησα σαν μαθητής σε 17 χρονών το πρώτο του έμφραγμα του μυοκαρδίου. Παρ' όλα αυτά, αντιμετώπισε τη ζωή της αισιοδοξία. Προσπαθούσε να ζήσει την κάθε στιγμή. Δεν δίστασε να υποστεί την κάθε εγχείρηση. Και χάρη στη βοήθεια του Θεού και τη συνδρομή πολλών γιατρών, κατά θείον και μη, μπόρεσε να ξεπεράσει τα προβλήματα που τους εκμεταλλευτεύονται.
οποίος είναι όλοι. Για αυτό πρέπει να κάνω πάνω. Έτσι, όπως είπαμε στην αρχή, η οικογένεια αποφάσισε να βρεθεί ως ξεκίνημα για να γνωρέσαμε στο πάνω για τα βραβεία αριστείας και ελπίζουμε αυτή την προσπάθεια να βρει συνεχιστές και να είναι πατέρα που διαφορμεί το ξεκίνημα, όπως τα διαφορμεί για πολλά πράγματα, τα οποία πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι και ομάδες υποστήριξαν και συνέχισαν να υποστηρίζουν για να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Σας είπα, ένας κούκκος δεν φέρνει την άνθρωση. Χρειάζεται η συμβολή όλων για να φτάσουμε όταν μπορούμε να φτάσουμε. Στη συνέχεια θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Ταβανάρη, ο οποίος είδε τα δύο λόγια, να σας δώσω συγγνώμη για την συγκίνησή μου. Σεβασμοί άνθρωποι, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, κυρίες συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι αγαπητά παιδιά. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Τσανγκάλη που μου δίνει σήμερα την ευκαιρία να πω δύο λόγια για τον εκλειπώντα μου. Και να το συγχαρώ ιδιαίτερα για την καθιέρωση αυτού του βραβείου. Θα περιοριστώ για πολύ λίγη ώρα στο μαθηματικό και στο δάσκαλο Μιχάλη Τσαντάρη, όσο μπορώ πιο δυνητικά. Οι παλιότεροι θα θυμόσαστε το παλιό εξατάξιο γυμνάσιο Περίου, που στη μακρόχρονη πορεία του έγινε αναδείξει σπουδαίους καθηγητές, μα και πολύ καλούς μαθητές που αργότερα με τη σειρά του πλαισίωσαν σπουδαίες θέσεις και έτυχαν πολλών τιμητικών διακρίσεων. Ευτυχώς, στα δύσκολα χρόνια που διανύουμε, το Λύκειο έχει να επιδείξει ακόμη μεγάλες επιτυχίες. Ας γυρίσουμε όμως το χρόνο λίγο πίσω. Βρισκόμαστε το 1963, αν θυμάμαι καλά. Διορίστηκε στο Αφέρι, στο εξετάξιο γυμνάσιο, τότε ο Μιχάλης Τσανγκάρης, μαθηματικός. Η δική μας τάξη, τρίτη γυμνασίου. Τότε και η ηλικία μας δεν μας άφηνε εύκολα από την αρχή να δούμε ότι κάτι καινούριο έρχεται. Δεν αργήσαμε να αντιληφθούμε όμως, έχοντας την εμπειρία της άφηξης του κυρίου Χαροκόπου, επίσης νεοδιαλιστή για την εποχή εκείνη, ότι κάτι αλλάζει. Θα μπορούσαμε να μιλούμε για πολλές ώρες για τον καθηγητικό έργο του εκλειπώντος. Μας ζητούσε πολλά, μας έδωσε όμως πιο πολλά. Η παράδοση στην τάξη ήταν υποδειγματική και πολλές φορές συνοδευόταν και με ένα στεϊσμό ή ένα καλαμπούρι. Βέβαια, ορισμένοι είχαν μια τάση και ένα ταλέντο σε αυτό το μάθημα. Τώρα όμως βρήκαμε τον άνθρωπό μας. Αναφέρω λίγα παραδείγματα, δεν θα σου κουράσω πολύ, της μεθοδολογίας του στα μαθηματικά και ειδικά στη θεωρητική γεωμετρία που ήταν για μένα ήταν αφεντία. Κάναμε για πρώτη φορά στην τετάρτη γυμνασίου τότε θεωρητική γεωμετρία. Για πρώτη φορά ακούσαμε για γεωμετρικούς τόπους. Για πρώτη φορά ακούσαμε για βιβλία που δεν κυκλοφόρησε εδώ στο σχολείο. Για ντόγκα, για πάλα, για κανέλο. Για πρώτη φορά ακούσαμε συμβουλές. Πάρτε και άλλα βιβλία, λύστε και άλλες ασκήσεις, δουλέψτε όσο μπορείτε παραπάνω. Ένα άλλο που θυμάμαι. Με τα μαθηματικά ήταν απόλυτες. Έλεγε συχνά πυκνά. Όποιος μπορεί να παρακολουθεί και να μαθαίνει μαθηματικά, μπορεί να παρακολουθεί και να μάθει οποιοδήποτε μάθημα. Θυμάμαι ακόμα μια άσκηση. Είναι λίγο πεζόλα, θα το πω. Μας έβαλε στην Τετάρτη στις εξετάσεις που αφορούσε τους γεωμετρικούς τόπους, που ήταν το μάθημά του. Ο διευθυντής και κάποιος άλλος μαθηματικός, δεν θα πω όνομα,
όπως μας είπαν μετά, είπαν να μην βάλει αυτή την άσκηση γιατί δεν ήταν για το επίπεδο το δικό μας. Και ό,τι θα ματώναμε, συγγνώμη για την έφεση. Παρεμπείτε, κλείσαμε γύρω στα 7 με 8 παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι το γυμνάσιο Αφαιρίου, κλασικό στην εποχή του, για όσους θυμούνται, υπήρχε το κλασικό και το πρακτικό. Στο κλασικό γινόντουσαν περισσότερα αρχαία και στο πρακτικό περισσότερα μαθηματικά. Το δικό μας ήταν κλασικό, δεν είχε αυτή την πολυτέλεια τότε. Ήταν λοιπόν κλασικό και το γυμνάσιο μας τότε ευτύχησε να δει δύο πανελλήνια βραβεία μαθηματικής εταιρείας. Μεγάλο κατόρθωμα για την εποχή εκείνη. Ήταν ο Γιώργος Κοκοτέχνης και ο Νικήτας Ζαβόλας, μαθητές και οι δύο του τιμόμενου. Το γνώρισα και σαν συνάδελφο το 1981. Με περιέβαλε αμέσως με αγάπη και συναδελφοσύνη. Καλός οικογενειάρχης, ακούραστος. Μου έλεγε και τα βράκια στο καφενείο του πατέρα του Μανώλη Τσαγκάρη. Ευτύχησε να δει τέσσερις επιστήμονες διακεκριμένους και εγγόνια. Φυσικά δίπλα ήταν η σύζυγός του Βασιλεία. Δεν ξέρω αν σήμερα πέτυχαν κάτι. Μέσα σε λίγο χρόνο έπρεπε να πω πάρα πολλά. Σημασία έχει ότι το πέρασμά του από τα εκπαιδευτήρια του Αφαιρίου άφησε το στίγμα του που θα μείνει ανεξίτηλο για πολλές, πολλές γενιές. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην αποσυνομή των βραβείων. Δεν καταφέραμε πέρσι για πρακτικούς λόγους να κάνουμε τη γιορτή, οπότε βραβεύουμε τον πρώτο μαθητή για το σχολικό έτος 13-14 και για το σχολικό έτος 14-15. Ξεκινάμε από τη Μαρία Σοφία Καμαράτου, η οποία πέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Σκέρβα. Για λόγους πρακτικούς, για την υπεραπομονή, επειδή είναι στα πανεπιστήμια, είναι δύσκολο να είναι μαζί μας. Οπότε τους παρακάλεσα να στείλουν μερικά στοιχεία από το βιογραφικό τους. Η Μαρία Σοφία Καμαράτου λοιπόν γεννήθηκε στην Αθήνα το 1996. Είναι η κόρη του Αλέξη Καμαράτου και της Κατερίνας Στιβαντάκη και αδελφή του Ινά Καμαράτου. Φίτησε στη Βοτεινή Ζωή Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο στα Πηγάδια και στο Γενικό Δίκαιο Παιδείου. Συγκέντρωσε 18.970 μόρια και απεφύτησε βαθμό 19.5. Παρακάλεσα λοιπόν να μας στείλει μερικές από τις σκέψεις της. Είπε, επέλεξα την ιατρική σχολή εμπνεώμενη από το έργο των γιατρών πολύ σύνορα. Φαντάζομαι και ο πατέρας είχε κάνει να κάνει αυτό, αλλά δεν θέλω να σκέψω. Στους επόμενους μαθητές εύχομαι να έχουν ευγενή άμυλα μεταξύ τους, να θέτουν στόχους στη ζωή τους και να έχουν υπομονή και επιμονή για την επίτευξη των οποίων τους. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρω παρά τους χαλεπούς καιρούς που διανύει η πατρίδα μας σήμερα. Θέλω όμως και να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αμβρόσιο για τις ευχές του και την αμέριστη συμπαράσταση. Να ευχαριστήσει το σύνολο των δασκάλων, καθηγητών και φροντιστών που συνέβαλαν ο καθένας με τον τρόπο του στην προσπάθειά της. Θέλω να ευχαριστήσει τον νους Ιωάννη Καραϊπιανό και Μαρία Καραϊπιανού, επίσης τους γιατρούς, για την ενθάρρυνση στον αγώνα μου. Και θέλω να ευχαριστήσει και εμάς την οικογένεια για την ευαισθησία που επιδεικνύουν στην αριστεία και στις επιστήμες. Συγχαρητήρια λοιπόν, Μαρία. Αυτό είναι το βραβείο, θα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Θα το απολύνουμε στον πατέρα της. Έχει μία φωτογραφία της μάθητο του Γενικού Λυκείου Αφαιρίου και φέτος γράφει στην μνήμη Μιχάλη Τσαγκάρη, Μανουλή Τσαγκάρη και από τον χρόνο θα γράφει στην μνήμη άλλων εκφανών δασκάλων που θα ξεχωρίσουν οι επιχειρήσεις. Παρακαλώ.
τον κύριο Καμαράτο, παρακαλώ, σεβασμιότατο, αν δεν είναι δύσκολο, μπορεί να παρακολουθεί να απονείμει το βραβείο ως πρώτη αρχή του τόπου. Τα ευχαριστήριά της που στέλνει σε όλους πηγαίνει ειδικά και ειδικότερα στη μητέρα της. Στη μητέρα της, ξεχωριστά, που τον τελευταίο χρόνο την βοήθησε με πάρα πολύ ειδικό τρόπο. Στο σχολείο, την βοήθεια και την κατανόηση όλων των καθηγητών που ήταν τεράστια. Στις καθηγήτριες θεωρητικής κατεύθυνσης Μαρία Παπαδημητρίου, Ειρήνη Χατζηγεωργίου, Βασιλεία Γεωργατσούλη και Κάλια Κατερινάκη. Και συγγνώμη που μόλις συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να φωνάξω τη Βασιλεία. Ξέρω ότι είναι ακόμα εδώ. Κάτι ο Γάλα ποτέ. Θέλω να πω με την ευκαιρία ότι όταν ονομάζουμε κάποιους καθηγητές και κάποιους ανθρώπους, φυσικά ευχαριστούμε αυτούς, αλλά στο πρόσωπό τους και όλους τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν είναι το βραβείο της Φραγκής της Ευαγγελίας Διακονή. Θα παρακαλούσα τον κύριο Μικροπαντρεμένο ως πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος, είναι ο δεύτερος σε τάξη εδώ. Θα απολύνει το βραβείο. Ο πατέρας δεν θα εγώ σε αυτό το χωριό, το 1977-1978, δεν είχα το μυαλό μου για μαθηματικά. Ήμουν το 89% των μαθητών, γιατί ο δάσκαλος, ο αείμνης, ο συγχωρημένος Τσαγκάρης, ήταν καλός με τους καλούς. Και δεν ήταν καλός με αυτούς που δεν ήθελαν να μάθουν. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ, που είχα το μυαλό μου στην μπάλα. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία μας έδινε το δικαίωμα, θέλει παιδιά, πάρτε την μπάλα σας και δρόμο στο κήπεδο να μας αφήσετε ήσυχο να κάνουμε το μάθημά μας. Εκείνη την εποχή, σαν μαθητής, δεν εκτίμησα τον δάσκαλο. Αλλά όταν μετά από χρόνια έγινα και εγώ δάσκαλος, δεν εξάσκησα το επάγγελμα του καθηγητής της εισαγωγής.
παρά ελάχιστα, συνειδητοποίησα πόσο λάθος ήμουν όταν ήμουν μικρός. Μέσα από αυτό το χωριό, που αθλητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μας συνδέει μόνο η αντιπαλότητα. Εγώ σαν προπονητής του αθλητικού που έχει τα γεροφάσια από αυτό το χωριό, μόνο νίκες και αγάπη ξέρω. Και σήμερα γνωρίζω τη μεγαλύτερη νίκη, που δεν ήταν αυτός ο σκοπός, απλά ήταν μια στοχευμένη διάκριση της κόρης μου. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή πρόοδο και υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Θυσιάζουμε λοιπόν προς το τέλος της δήλωσης αυτής. Δεν είχα δώσει το λόγο στην Βασιλεία, οπότε εάν θέλεις δύο λόγια και οποιοςδήποτε άλλος επίσης θα ήθελε να μην κάνει λόγια. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Σοφοριανοί, το Γενικό Λύκειο Απερίου Καρπάθου αποδίδει σήμερα χώρο τιμής στο να είναι στο διευθυντή του, καθηγητή μαθηματικών Μιχαήλ Εμμανουήλ Τσαγκάρη, ο οποίος επί σειρά ετών δίδαξε στο Γυμνάσιο και Λύκειο Απερίου και για μεγάλο χρονικό διάστημα προείστατο αυτού. Πολλοί από τους παρόντες, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε την τύχη και την τιμή να τον έχουμε καθηγητή μας. Θυμόμαστε με συγκίνηση τη θέλησή του να διδάξει, να μας μεταδώσει τις γνώσεις του, την αγωνία του, να προσφέρει σε χρόνια δύσκολα και διαφορετικά. Πάντα τον χαρακτήριζε αυστηρότητα αλλά και δικαιοσύνη. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά του για όσα μας προσέφερε εκείνος. Να τους ευχαριστήσω εκ μέρους του Λυκείου Απερίου για την πρωτοβουλία τους να τιμηθούν οι αριστούς μαθητές του σχολείου μας. Και επιπλέον να εκφράσω την ειλικρινή χαρά και την ικανοποίησή μου για την ηθική και έμπραχτη αναγνώριση και δικαίωση του μόχθου και της προσπάθειας των παιδιών μας στη σχολική του ζωή. Εύχομαι η κίνηση αυτή να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα, να ριζώσει στη συνείδησή μας να γίνει θεσμός στα εκπαιδευτικά θέματα της Καρπάθου και κάθε χρόνο, τέτοια μέρα που γιορτάζουμε τους προστάτες της παιδείας, τρεις ιεράρχες, να τιμούμε τους άριστους μαθητές της Καρπάθου και να τιμόμαστε τον άριστο δάσκαλο και άνθρωπο Μιχαήλ Εμμανουήλ Τσαγκάρη. Στην οικογένειά του εκφράζω τις βαθύτερες ευχαριστίες των μαθητών και του Συλλόγου Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Απερίου. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έδειξα και προηγουμένως πολύ βεβαλαία αυτή τη φωτογραφία. Σκεφτήκαμε να προτείνουμε στην Ομόνια να γνωρίσει το σχολείο μας ένα αντίγραφο της φωτογραφίας. Ήθελα μόνο να πω δύο λόγια, να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Το νεόδρυ το κτίριο του Γυμνασίου Απερίου Καρπάθου, χτίστηκε το 1936, είναι περίπου αυτή η φωτογραφία, εν μέσω της Δημοκρατίας, όπως είχαμε πει προηγουμένως, με χρηματοδότηση του Συλλόγου Ομόνιας Αμερικής, της Κοινότητας Απερίου και δωρεές άτομων απεριτών κατά και άλλων Καρπαθίων. Και το κυριότερο χτίστηκε σε οικόπεδο που παραχώρησε η Ιερά Πρόεδρος Απερίου και χωρίς αυτές τις παραχωρήσεις δεν θα είχαμε τίποτα από τα σχολικά συμβούλια. Ο καθένας βάζει το πιθαράκι του, στο κάθε που επικέντρωσε και όλοι μαζί μπορούν να αποκτήσουν πολλά πράγματα. Παρακαλώ τον κύριο Γιώργο Νησίτιο να παραδώσει αυτό το κάδρο στο σχολείο, στη διευθύντριά του σχολείου. Εγώ θα ευχηθώ η κυρία Λυπιάκη να συνεχίσει με τον ίδιο δήλο και την αναβάθμιση του σχολείου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο τέλος της εκδήλωσης αυτής. Μερικές ευχαριστίες σε όλους αυτούς που συνέβαλαν στη σημερινή εκδήλωση, το Σύλλογο Ομονίας, την Διευθύνουσα Επιτροπή, τη Σύλλογο, Γιώργο, Μάρκο και Χρυσοχό, το Σύλλογο Νέων και Δαιμόνων Σχολείων Απερίου, ειδικότερα την Παναγιώτα Καϊμάρα Σταματιάδη, την μητέρα της Φωτεινή και Σεβαστή Χρυσοχόου, τον Γιώργο Θεοφύλακα, όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων.
ήθελα μόνο να πω για αυτά τα τελευταία φορά που θα υποθεί στην εκδήλωση ότι η χρηματοδότηση του βραβείου αυτού έγινε από συγγενείς και φίλους του πατέρα μου. Θα τους αναφέρω συνοπτικά. Το Σύλλογο Περιττών Αττικής η Ομόνια, την οικογένεια Νικήτα Θεσίδου, Γεωργίου Σακελαρίδη, Δήμητρα Ζεβουδάκη, Μανώλη Φραγκούλη, Γιώργο Σαράρη, τον κ. Σταματιά Γερνατσούλη, την κυρία Στεβοφύλακα, ο κ. Γιάννης Χατζημανουλάκης, η οικογένεια Φούλης Παχούντη, Πάσου Παδιά, Στέλνη Μπέρνου, Μέρης Παπαϊνιού, Γιάννη Λιδιστή, οικογένεια Τίνου Περαξή, Ρένας Άνουζα, Νίκου Τσιπού και η οικογένεια του εκδηλώτρος Βάσο, Μανουήλ Δημήτριος Ανδρέας και Φάουλα της Ευκύνας Στεβοφύλακα. Σας ευχαριστούμε όλους αυτούς και την ωραία του. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που παραμεθήκατε σήμερα εδώ και την βοήθειά σας να κάνουμε μια καλύτερη εκδήλωση το 2017. Ευχαριστώ πολύ.